Δεν έχει τέλος ο φόρος αίματος στην άσφαλτο με τα τροχαία δυστυχήματα στο νησί. Να δημιουργούν μια λίστα απολειών που σοκάρει. Τελευταίο θύμα ένας 67χρονος μοτοσυκλετιστής που άγνωστο πώς έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλη δίκυκλη που οδηγούσε 19χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη, άλλο ένα. Και όχι μόνο στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αυξημένο αριθμό τροχαίων δυστυχημάτων. Η Κρήτη μας κάθε χρόνο θρυνεί πάρα πολλά άτομα και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί γενικότερα σε έναν τόπο. Και αυτός ο θάνατος είναι ο πιο άδικος θάνατος που μπορεί να συμβεί. Το απίστευτο τροχαίο με τις δύο μηχανές σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος περίπου του αεροδρομίου Ηρακλείου, με τους δύο οδηγούς να κινούνται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο και να φτάνουν στη σύγκρουση λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χτες, κάτω από συνθήκες που μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν υπό διερεύνηση από το δεύτερο σταθμό του τμήματος τροχέας ΒΟΑΚ. Είναι από τα ατυχήματα τα οποία δεν ακούμε πολύ συχνά, δεν τα περιμένουν να συμβούν γενικά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν συμβαίνουν και τα βλέπετε ότι γίνονται. Αυτό που είχα να πω είναι ότι θα πρέπει όλοι να προσέξουν ιδιαίτερα με την ταχύτητα, γιατί η ταχύτητα σκοτώνει και δεν πάβει όλα αυτά τα οχήματα. Είτε μηχανή είναι ένα παραπάνω, είτε αυτοκίνητο. Είναι μια ξένη δύναμη που όταν ξεφεύγουμε από τα πλαίσια αυτά που πρέπει να έχουμε, βλέπετε τι συμβαίνει. Αν και οι δύο άνδρες όπως προκύπτει φορούσαν προστατευτικά κράνη, εν τούτης από τη σύγκρουση ο 67χρονος έχασε τη ζωή του, αφού απλά στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρόλο που και οι δύο φορούσαν το προστατευτικό κράνος, όπως πολλές φορές λέμε, δεν φτάνει μόνο το κράνος, καλό είναι να φοράμε και το τζάκετ πάνω και να προστατευόμαστε, αλλά δεν είναι αρκετά. Σε μια μεγάλη σύγκρουση και δύσκολη με πολύ υψηλή ταχύτητα, δεν δεδομένου θα σε σώσουν όλα αυτά. Οι ματωμένοι δρόμοι στην Κρήτη φέτος έχουν στερήσει τη ζωή σε 37 συνολικά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. 430 είναι οι σοβαροί τραυματισμοί. Από τους 37 νεκρούς, 30 ήταν άνδρες και 7 γυναίκες. 16 ήταν οι νεκροί με μοτοσυκλέτα, 18 με αυτοκίνητο, ένας με ποδήλατο, ένας νεκρός με τρακτέρ και ένας σε φορτηγό. Ξεκάθαροι εμφανίστηκαν οι εκπαιδευτές οδήγησης για τα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που εκδηλώνονται, καυτηριάζοντας ότι θανατηφόρα τροχαία δεν σημειώνονται μόνο στο βόρειο οδικό άξονα. Δηλαδή, αν αύριο είχαμε ως διαμαγεία σε ένα δρόμο το ΒΑΚ εντελώς φτιαγμένο, δεν θα είχαμε πλήρη ασφάλεια. Και αυτό το αποδεικνύει τα στοιχεία ότι δεν έχουμε πάρα πολλά θανατηφόρα μόνο στο ΒΑΚ. Έχουμε τα περισσότερα είναι εκτός ΒΑΚ. Άρα, επομένως, πρέπει να δούμε το σύνολο της μετακίνησής μας. Το ίδιο όμως μαρτυρούν και τα στοιχεία, αφού 14 από τους θανάτους σε τροχαία ήταν σε δρόμους πόλης, 8 στο βόρειο οδικό άξονα και 15 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ξέρουν τις επιπτώσεις, ξέρουν τι θα συμβεί, απλά δεν πιστεύει κανένας από εμάς ότι το ατύχημα θα συμβεί σε αυτόν. Και αυτά τα παιδιά τώρα που συγκρουστήκαν, και αυτός ο κύριος και αυτός ο νεαρός ηλικία με τη μηχανή του, αν τους ρωτούσαμε ένα λεπτό πιο πριν, πρόκειται να συμβεί αυτό το ατύχημα, θα μας λέγανε και δύο όχι. Αποκλείεται, όχι σε μένα. Στο ματωμένο χάρτη των θυμάτων των τροχαίων την ίδια ώρα, το Ηράκλειο θρυνεί μέχρι σήμερα μέσα στο 2023 17 θύματα, τα Χανιά 11 νεκρούς, το Ρέθυμνο 5 ανθρώπους που έχασαν σε τροχαία δυστυχήματα τη ζωή τους και στο Λασίθι 4 συνάνθρωποι που άφησαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.